Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα σε εσάς, στους ακροάτρες και τους ακροατές. Στον Τούκου πέρασαν τα ίμια, ε? Υπάρχει εξήγηση, ξέρετε. Για πείτε. Γιατί οι στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού, αλλά και αυτοί τους οποίους είτε έχει διορίσει είτε ανέχεται στο ΕΛΙΑΜΕΠ, ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν στενοί συνεργάτες του Σιμίτη, ο οποίος στην ουσία τη βραδιά εκείνη, με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση, απόλυσε εθνικό έδαφος και αντί να υπάρχει ένας θεσμός να αναζητήσει ευθύνες και να επιβάλλει ποινές σε αυτούς που απόλυσαν εθνικό έδαφος, κέρδισε τις δύο επόμενες εκλογές και τώρα αυτοί οι οποίοι ήταν συνεργάτες του και άρα συνυπεύθυνοι για εκείνο το εθνικό έγκλημα, σήμερα έχουν κάθε λόγο να σκεπάζουν αυτό το γεγονός και να μην βλέπουμε έναν αξιωματούχο της ελληνικής κυβέρνησης να πάει να καταδέσει στεφάνι στους τρεις νεκρούς, οι οποίοι πέθαναν, ειλικρινά έχασαν τη ζωή τους, χωρίς να υπήρχε κανένας λόγος. Όταν ήδη είχαν ξεπουληθεί τα ίμια μερικές ώρες πριν, πέταξε το ελικόπτερο και χάσαμε τρεις αξιωματικούς του πολεμικού μας ναυτικού. Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι στο βάθος κήπος, πολύ σοβαρά αυτά που είπατε, από όλη αυτή την ιστορία, είναι πιο, γιατί σήμερα έχουμε φτάσει στο πεδίο των διερευνητικών ξανά, της επανέναρξης. Είναι πιο όμως. Ακούστε, έχει σχέση με ό,τι συμβαίνει και τώρα. Είχαμε δύο κρίσεις πριν τα ίμια. Μίζωνες ελληνοτουρκικές κρίσεις. Η μία ήταν το χώρα και η άλλη ήταν του σεισμικ. 1976 μία, 1987, Μάρτιο 87 η άλλη. Και οι δύο κρίσεις ήταν σχεδιασμένες. Δηλαδή υπήρχε ένας τρίτος συντονιστής και οι παίκτες στην Ελλάδα και στην Τουρκία δημιουργούσαν την κρίση. Μετά την πρώτη κρίση ακολούθησε το πρωτόκολλο της Βέρνης, για το οποίο κανείς δεν μιλάει, γιατί υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για αυτούς που το υπέγραψαν, διότι αυτοί που υπέγραψαν το πρωτόκολλο της Βέρνης στην ουσία γκριζάρισαν το Αιγαίο από το 1976. Το 1981 ο Ανδρέας Παπανδρέου αποφάσισε να πει ότι δεν ισχύει το πρωτόκολλο της Βέρνης και επειδή έκανε ενέργειες με βάση αυτό, το ότι δεν ισχύει, τι έλεγε το πρωτόκολλο της Βέρνης, κανείς δεν θα κάνει από τις δύο χώρες έρευνες μέχρι να οριοθετηθεί η φαλοκρηπίδα. Και επειδή ο Ανδρέας Παπανδρέου πει ότι το πρωτόκολλο της Βέρνης, διότι ισχύει υπό προϋποθέσεις, και κινήθηκε να κάνει το 87 έρευνες και γεωτρήσεις πέραν των 6 μιλίων της Θάσο, η καναδική εταιρεία, είχαμε τη δεύτερη κρίση, η οποία μετά την κρίση πήγαμε στον Ταβός, επανεπιβεβαιώθηκε και επιταχύρω το πρωτόκολλο της Βέρνης, αλλά όπως βλέπουμε και στις δύο προηγούμενες κρίσεις, το ζήτημα ήταν μόνο η υφαλοκρηπίδα. Οι Τούρκοι ποτέ είχαν επιθετικές διεκδικήσεις εις βάρος της Ελλάδας, αλλά ποτέ δεν έθιξαν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Το Νοέμβρη του 1995, παρότι ήταν παλιό το σχέδιο ευρωπαϊκών προδιαγραφών και χρηματοδότησης, είδαμε στην Ελλάδα δημοσιεύματα, κατά την άποψή μου ανεύθυνα δημοσιεύματα, για το σχέδιο αυτό, το οποίο είχε ως στόχο να δημιουργήσει υποδομές σε ορισμένα ερημονήσια του Αιγαίου για ψαράδες και για κυνηγούς και για οικολόγους που θα ήθελαν να τα επισκεφτούν, με στόχο αυτές οι υποδομές σε βάθος χρόνου να καταστήσουν αυτά τα νησιά κατοικήσιμα. Η Τουρκία λοιπόν είδε ότι αλλιώς διεκδικείς, επειδή είχε στα συρτάρια της το σχέδιο της διεκδίκησης των λεγόμενων 151 νησιά, τα οποία δεν ήταν ακαθόριστης κυριαρχίας. Όταν λοιπόν είδε η Ελλάδα, αλλιώς διεκδικείς λοιπόν τα ακατοίκητα, αλλιώς τα κατοικημένα. Όταν είδε η Τουρκία σε αυτή την ενέργεια επεκτατική διάθεση της Ελλάδας, προσπαθώ να μεταφέρω τη λογική της Τουρκίας, τότε είχαμε, μετά από ένα μήνα ακριβώς, είχαμε το Φιγκένα Κάτ. Δηλαδή την προσάραξη του Motor Ship στη Μικρή Ήμια. Αυτό λοιπόν, παρότι δεν έχουμε στοιχεία, μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι οι Τούρκοι σχεδίασαν, και όχι μόνο, σχεδίασαν αυτό το ατύχημα εκεί, και δύο μέρες μετά
τρεις μέρες μετά, είχαμε για πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων ρηματική διακοίνωση με την οποία αμφισβητούσαν εθνική κυριαρχία και όχι κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή, οι Τούρκοι έλεγαν στη ρηματική διακοίνωση τα ίμια είναι τουρκικά και ανήκουν, είναι στο κτηματολόγιο του νομού Μούγλων. Είναι ο νομός που βρίσκεται απέναντι η πρωτεύουσα του νομού, εκεί που είναι η Μαρμαρίδα και η Αλικαρνασσός. Λοιπόν, άρα έχουμε, σχετίζεται με τα όσα ζούμε από τότε και στο εξής, γιατί αυτό που αποφάσισαν ένα μήνα μετά την προσάραξη η Ελλάδα και η Τουρκία με την καθοδήγηση της Αμερικής, στην ουσία δημιουργεί ένα προηγούμενο. Τα νησιά μέχρι τότε, κύριε Σαχίνη, στα Ήμια η Ελλάδα ασκούσε ξεκάθαρα εθνική κυριαρχία. Γιατί κάτι νομίζω ότι είπε κάποιος ο κύριος Πάγκαλος θες, ότι ήταν γκρίζα και πριν τα Ήμια. Ναι. Είναι ναι. Λάθος. Έχω φίλο διοικητή από τη Σχολή Ευελπίδων, ο οποίος ήταν στην Κάρπαθο διοικητής του Τάγματος και μου είπε ότι με βάση πάγια διαταγή της ΑΣΔΕΝ, της ταξιαρχίας και της ΑΣΔΕΝ, ήμουν υποχρεωμένος κάθε μήνα να επισκέπτομαι, να επιβαίνω σε ένα πλοιάριο, να επισκέπτομαι τα Ήμια, να βγαίνω έξω, να πατάω πάνω στο έδαφος, να βλέπω το τριγωνομετρικό και μια μεταλλική σημαία που είχαμε πάνω στο νησί, πακτωμένη, και επιστρέφοντας με βάση τις πάγιες διαταγές έκανα την αναφορά μου, ότι βρήκα τις παρατηρήσεις που είχα για την επίσκεψή μου. Εκτός αυτού ήταν και το κοπάδι με τα γίδια εκεί. Και εκτός αυτού ήταν μονίμως στα χωρικά ύδατα πέριξ των Ημίων οι ψαράδες της Καλύμνου. Έκτοτε δεν μπορεί να επισκεφτεί ο Έλληνας αξιωματικός, ο υπεύθυνος της περιοχής στα Ήμια, δεν υπάρχουν τα κατσίκια πάνω και οι Έλληνες ψαράδες, είδατε προχθές τι παθαίνουν, όχι μόνο οι ψαράδες, είδατε την επιθετικότητα των Τούρκων και στο σκάφος του λιμενικού, που ένα ζήτημα το οποίο δεν αναδείχθηκε και πολύ για να μην χαλάσουμε τη σούπα των διερευνητικών. Μας εμβόλησαν στην ουσία ένα σκάφος. Εδώ λοιπόν, εκείνο το βράδυ, παρότι τα Ήμια ήταν και μία επιχείρηση εναντίον του Σιμίτη, και αυτό δεν έχουμε χρόνο να το εξηγήσω, αλλά έχω ντοκουμέντα γι' αυτό, να επικαλεστώ γι' αυτό, ήταν μία επιχείρηση εναντίον του. Δηλαδή κάποιοι στην Ελλάδα έπαιξαν το ρόλο του επιταχυτή της κρίσης, γιατί ξέρετε για ένα μήνα δεν είχαμε κρίση. Ήταν η ρηματική διακοίνωση 29 Δεκεμβρίου και έκτοτε το ζήτημα ήταν στα χέρια των διπλωματών. Η Ελλάδα και η Τουρκία το διαχειρίζονταν μέσω των διπλωματών. Δεν ήξερε ούτε η κοινωνία, δεν υπήρχε κρίση. Η κρίση ξέσπασε με τις σημαίες και με τη στρατιωτικοποίηση που έγινε πλευρά της Ελλάδας, χωρίς να έχουμε σχέδιο ότι αφού το στρατιωτικοποιούμε πάνω απ' ότι θα έχουμε μια στρατιωτική κρίση, τι θα κάνουμε την επόμενη ώρα. Είμαστε έτοιμοι, ξέρουμε τι θα κάνουμε. Εκεί λοιπόν ο Σιμίτης έχασε τα αυγά και τα πασκάλια, όπως λέει ο λαός μας, και δέχθηκε αυτήν την επέσχητη συμφωνία, που πιστεύω σε οποιοδήποτε άλλο κράτος του κόσμου εκτός από δικτατορικό, οι υπεύθυνοι αυτοί που δέχθηκαν με τέτοια συμφωνία θα ήταν στο εδόλιο του κατηγορουμένου και θα απολογούνταν γιατί έχασαν εθνικό έδαφος. Ανταυτού έχουμε αυτό όλο το σύστημα να κυβερνάει στη συνέχεια άλλα 8 χρόνια, να παραδίδει τον Οζαλά, να πάει στη Μαδρίτη και να άκουσον να αναγνωρίζει στη Μαδρίτη νόμιμα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Αφενός με νόμιμα και αφετέρου ζωτικά. Δηλαδή με το νόμιμα νομιμοποιούμε τη γαλάζια πατρίδα και με τα ζωτικά νομιμοποιούμε το κάζους μπέλι. Διότι όταν μια χώρα επικαλείται ζωτικά συμφέροντα, στην ουσία νομιμοποιείται να χρησιμοποιήσει και στρατιωτική βία. Και όλο αυτό το πράγμα, επειδή το πολιτικό σύστημα είναι συνένοχο, εννοώ και η τότε αντιπολίτευση και η τωρινή κυβέρνηση, συνένοχη γιατί το γαϊτανάκι των εθνικών υποχωρήσεων κρατάει από τότε που σας είπα, από το 1976, όλοι αυτοί με αυτό το βάρος της ανηθικότητας που κουβαλάνε, με τι μούτρα λοιπόν θα πάνε και θα κατεθέσουν στεφάνι στο μνημείο των τριών ηρώων. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας καταθέτει στεφάνι στο Πολυτεχνείο και δεν καταθέτει στεφάνι δίπλα στους τρεις ήρωες που πότισαν με το αίμα τους τα νερά του Αιγαίου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός καταθέτει στεφάνι στο Πολυτεχνείο και δεν καταθέτει στους εθνικούς ήρωες. Φαντάζομαι εννοείται να καταθέτουν και στα δύο. Δεν εννοείται να μην καταθέτουν στο ένα. Αυτό εννοείται.
Είναι αδιανόητο. Κύριε Καλεντερίδη, οι εθνικοί ήρωες πρέπει να τιμώνται πάνω από όλους. Κύριε Καλεντερίδη. Να καταθέτουν και στο Πολυτεχνείο και όπου άλλου θέλουν. Ακούστε, πρώτα απ' όλα όμως στους εθνικούς ήρωες. Ακούστε. Σε αυτούς που έχασαν, θυσίασαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν τα σύνορα της πατρίδας μας. Ναι, αλλά όπως προκύπτει από το απόλυτο έγγραφο του State Department που η ερευνητική και όχι η δημοσιογραφική ομάδα του Μιχάλη Γνατίου έφερε στην επιφάνεια, τελικώς αποδεχτήκαμε τον γκριζάρισμα. Ό,τι και να λένε στα ίμια. Το αποδεχτήκαμε. Όχι, δεν είναι γκριζάρισμα. Είναι απόλυτη εθνικού εδάφους. Σας έδωσα στοιχεία. Ναι. Είναι απόλυτη εθνικού εδάφους. Η Ελλάδα ασκούσε εθνική κυριαρχία σε μια συγκεκριμένη περιοχή και σήμερα δεν ασκεί. Αυτό είναι πασιφανές. Όταν ο Καμένος επιχείρησε να πάει εκεί, θα δει τι έγινε. Δεν μπορεί η Ελλάδα να ασκήσει κυριαρχία πλέον στα ίμια. Και ρωτώ, γιατί ούτε η. Το πολιτικό σύστημα, αλλά ούτε και το δικαϊκό σύστημα, γιατί δεν αναζήτησαν ευθύνες για τους υπεύθυνους. Τι μήνυμα δίνουμε δηλαδή στους επόμενους? Υπογράψτε, οι επόμενοι υπέγραψαν τις πρέσπες, οι επόμενοι θα υπογράψουν για το Αιγαίο ή για την Κύπρο, χωρίς, γιατί ξέρουν ότι δεν υπάρχει ένας θεσμός, ο οποίος την επόμενη μέρα θα τους πει, έλα εδώ, τι είναι αυτό που υπέγραψες, κάτσε στο σκαμνί να λογοδοτήσεις. Πόσο βάση έχει, ρωτάει ο φίλος Σημεών, η πρόσφατη αναφορά στη Βουλή του βουλευτή του ΚΚΕ, του κυρίου Παφίλη, ότι από συνάδελφό του βουλευτή, τότε εν ενεργεία αξιωματικό, πήρε την πληροφορία ότι το ελληνικό ναυτικό είχε υπεροπλία, μπορούσε να αποτρέψει ανα πάσα στιγμή οτιδήποτε στα ίμια, αλλά δεν έγινε αυτό. Φτάσαμε στο ευχαριστώ στους Αμερικάνους. Πόσο κοντά είναι στην πραγματικότητα αυτό? Ακούστε, δεν είναι απόρριτα αυτά. Ξέρουμε πόσα πλοία υπήρχαν από τη μια πλευρά και πόσα από την άλλη. Και τα πλοία ήταν σχεδόν ίδιου τύπου. Και τα οπλικά συστήματα σχεδόν ίδιου τύπου, αμερικανικής κατασκευής. Η μόνη ποιοτική διαφορά ήταν ότι εμείς είχαμε και τα Mirage 2000 που είχαν τη δυνατότητα νυχτερινής προσβολής. Εκεί λοιπόν, όσον αφορά μια καθαρά αριθμητική αποτίμηση, αν κάνουμε ποιος ήταν εκεί, η Ελλάδα ήταν σαφώς είχε την υπεροχή στην περιοχή. Όμως υπάρχει και μας είπε ο κύριος Πάγκαλος, αφού πέθανε ο Χόλμπρουκ και μεγά, δεν μπορούμε δηλαδή να το διασταυρώσουμε, ότι το εκμυστηρεύτηκε σε ένα γεύμα που έκαναν στη Νέα Υόρκη, αφού είχε αυτοπηρετήσει ο κύριος Χόλμπρουκ. Ο κύριος Χόλμπρουκ, σε όσους δεν γνωρίζουν από τους ακροατές σας, είναι πρόσωπο πρόσωπος εξωτερικών. Αυτός χειρίστηκε με εντολή Κλίντον την αποκλιμάκωση και τη συμφωνία. Του είχε πει ότι αν αποτολμούσατε τότε να πυροδοτήσετε τα οπλικά συστήματα που έχετε, τα βλήματα δεν θα πήγαιναν στο στόχο. Καλά, γιατί... εντάξει. Κύριος Πάγκαλος δεν θυμόταν αν είχε σημαία πάνω στα ίμια. Τι λέτε τώρα? Εντάξει, και εκείνο ήταν ένα παιχνίδι γιατί οι τρεις ώρες της συμφωνίας ήταν όχι σημαίες, όχι στρατεύματα, όχι πλοία. Και επειδή κάποιοι λέγανε ότι δεν μπορούμε να υποστήλουμε τη σημαία μας, αυτό γίνεται μόνο όταν ιτηθείς. Τότε είχε πει το περίφημο, πείτε ότι την πήρε ο Άρης. Μα δεν έχει πει μόνο αυτό. Είχε πει ότι η σημαία δεν είχε πάνω στα ίμια. Καταλάβατε. Είχε πει και αυτό. Τέλος, επειδή είπατε το ευχαριστώ τους Αμερικανούς. Η κρίση των ημείων εστρέφεται και προσωπικώς εναντίον του Σιμίτη. Ο Σιμίτης ήταν ένας άνθρωπος γερμανοτραφής, γερμανομαθής και γερμανοτραφής, με τον αδερφό του στο βαθύ γερμανικό κράτος και η εκλογή του είχε αναλάβει πρωθυπουργός 15 μέρες πριν την κρίση και μια μέρα πριν να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης του έβγαλαν την κρίση. Πιστεύω ότι ο δάκτυλος των Αμερικανών είναι εμφανής. Ένας από τους λόγους, πέρα από τα στρατηγικά που είπαμε, ήταν για να αντιληφθεί ο κύριος Σιμίτης ότι στις δύσκολες στιγμές από έναν πόλεμο όπως αυτόν δεν θα μπορούσε να τον γλιτώσει η φίλη του Γερμανία, αλλά μόνο η Αμερική. Και αυτός ήταν ο λόγος που του επιβλήθηκε να εξτομίσει εκείνη την ύβρη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το ευχαριστώ τους Αμερικανούς. Αυτό που ακούσαμε να το λέει και ο κύριος Δραγασάκης, ευχαριστώ τους Αμερικανούς γιατί δεν μείναμε στο ευρώ και δεν μας εκδίωξαν από το ευρώ. Όλα αυτά έχουν την ερμηνεία τους, θέλουν να δείξουν, να βάλουν το πολιτικό σύστημα, να δηλώσει ότι είναι εχμάλωτο και ότι είναι της κίνων ρήμαση πειθόμενο. Κύριε Καλεντερίδη, θα τα ξαναπούμε, σας ευχαριστώ. Είπαμε ότι ο κ. Καλεντερίδης ήταν από τους λίγους που θυμήθηκε χθες με έμφαση, με ηχηρό τρόπο,
την επέτειο. Όχι ευχάριστη επέτειο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.